εργαλεία υπάρχουν πολλά. Ο κάθε φίλος θα τα χρησιμοποιήσει με το δικό του τρόπο. Στα βιντεάκια μου θα δείτε εργαλεία και διάφορους τρόπους ψαρέματος. Όποιος φίλος θέλει τα ακολουθεί. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάτι ή κάποιον ή να πω ότι τα δικά μου είναι τα καλύτερα που θα δείτε εδώ. Καλά ψαρέματα σε όλους. Σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε το κανάλι μου Σότος Βάση στο YouTube. Καλημέρα. Ό,τι καλά μου έχω για καμπούρα ή για ετζίκο είναι από 50-200, 100-200 ή 200 γραμμάρια. Σας φαίνεται. Λοιπόν, μηχανάκι. Τα μηχανάκια μου σ' όλα είναι από μέγεθος 10 μέχρι 12 το πολύ. Μικρά μηχανάκια, ελαφριά, εύκολα, δεν κουράζει. Τα καλάμια έχω από 2.15 μέχρι 1.70. Αυτό είναι το μέγεθος. Όλα δουλεύουν. Παράμολο πάνω το συνηθισμένο είναι 0.52 και το νήμα 0.21 μέχρι 0.28. Νήμα 0.21 μέχρι 0.28. Το πιο συνηθισμένο είναι ένα διπλάρωμα εδώ και μία παραμανίτσα. Αυτή όποια δεν κάνει. Η τζίγκο έχει πάρα πολλά. Και καμπούρα και διάφορα. Πήγαμε για ψάρεμα, δεν βρήκαμε τόλμα, ψαρεύουμε έτσι. Καλό είναι να βρούμε και κουβαδιαστά ψάρια από αυτά που αφήσαμε. Μια μέρα θα πάμε για ψάρεμα. Άλλη αίσθηση εδώ με αυτόν τον τρόπο ψαρέματος. Πολύ διαφορετικό από το ψάρεμα με τα ζωντανά δομέματα. Το μόνο κακό που υπάρχει είναι ότι σε αυτά τα μεταλλικά δομέματα δεν μπορούμε να βάλουμε και λίγο μεγαλούτσικα αγκίστρια. Έτσι χάνουμε και αρκετά ψάρια. Πιστεύω ότι με ένα καλαμάκι ούτε πολύ σκληρό ούτε πολύ μαλακό θα πηγαίναμε καλύτερα. Εδώ βλέπετε σε μια μικρή κόντρα που μας έκανε το ψάρι, το χάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Αλλά δεν μας πειράζει γιατί έχουμε και συνέχεια. Θα αφήσουμε να κατέβει το δόλωμα ξανά στο βυθό. Έχω πιάσει ψάρια, άλλες φορές μαζεύοντας αργά, άλλες φορές μαζεύοντας πιο γρήγορα. Αρκεί να μπορούμε να συγχρονίσουμε το μάζιμα με το κούνημα του καλαμιού. Η μητούλα να μπορούμε να την κουνήσουμε έτσι ελαφριά για να δουλεύει το δόλωμα. Μόλις πατώσει το δόλωμά μας, αρχίζω και μαζεύω. Άμα έχει θάλασσα καλύτερα, κουνέ το καλάμι από μόνο του. Μαζεύω μέχρι 10-15 μέτρα από το βυθό. Αν δεν πιαστεί κάτι, ξαναρίχνω. Συνήθως πιάνονται όταν ανεβάζω εκεί 5-6 μέτρα μέχρι 10 μέτρα.
Εδώ μόλις άγγιξε μία-δύο φορές, καρφώνουμε καλά. Και πάμε για τα ανέβασμα τώρα. Τους έχουμε πάντα να μην μας παίρνει πόσκα. Αλλά άμα έχουμε ένα καλαμάκι έτσι μέτριο στη σκληρότητα, δουλεύει σε όλες τις φάσεις. Τώρα αν υπάρχει κανένας φίλος εκεί γύρω και είναι και καλό παιδί, το φωνάζουμε για αυτό να μαύρουμε ψάρια. Τι να πούμε, θα ήταν σωστό ή θα ήταν λάθος. Θα το δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Το έβγαλα. Η χαρά του ψαρέματος. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βιντεάκι. Καλή σας μέρα.